Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν για τη φιλοξενία. Ήταν άψογη και σας τιμά ιδιαίτερα γιατί έχετε ήδη το όνομα και σήμερα είδαμε και την πραγματικότητα. Παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι σήμερα που νομίζω ότι οι φύλακοι το ευχαριστήκανε. Γίνανε αρκετές φάσεις και από τις δύο πλευρές. Εμείς συνεχίσαμε γιατί η ομάδα μας τις τελευταίες αγωνιστικές κάπου πάταγε πιο καλά, είχε εξασφαλίσει την κατηγορία. Και δίναμε ευκαιρίες στα νεαρά παιδιά, όπως έγινε και σήμερα. Ο τερματοφύλακας, ο στόπερ, στο κέντρο παιδιά που παίξανε και πήραμε αρκετά καλά μηνύματα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά θα μας δικαιώσουν για τις επιλογές μας για το μέλλον. Παίζαμε μια ομάδα στην οποία γνωρίζαμε τα δυνατά της σημεία. Ένα από αυτά ήταν οι στημένες φάσεις, από όπου ήρθαν και τα δύο γκολ που φάγαμε, τα πρώτα γκολ. Κάτι που δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και δυστυχώς έγινε το σκορ αυτό που έγινε. Προσπαθήσαμε να κυκλοφορήσουμε μπάλα. Νομίζω ότι μετά το 20 λεπτό ανεβάσαμε λίγο την αποδοσή μας, γι' αυτό καταφέραμε και σκοράραμε. Και το δεύτερο γκολ, θέλω να πιστεύω, μάλλον ήταν κάπως ευνηδιάστηκε ο αμυντικός ο δικός σας και η μπάλα προήρθε το 2-2. Τέλος πάντων, σε μια δράνεια πάλι της αμυνάς μας βγήκε μια κάθετη παλιά και τα παιδιά εδώ της Κρήτης μπορέσαν και κάνουν το τρίτο γκολ. Νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά για μας. Θέλω να πιστεύω ότι ευχαριστήσαμε το φιλάθρο κοινό μας. Από ό,τι είδατε ήταν και ορισμένοι εκδρομείς που είχαν έρθει από το Αίγιο και κάνανε αισθητή την παρουσία τους. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά της ομάδας των Χανίων, στον coach εδώ και στους διοικούντας όλους, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι, να κάνουν ένα καλό προγραμματισμό και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι και εσάς και για εσάς μια καλύτερη χρονιά, να είσαστε πιο άνετοι, να έχετε λιγότερο άγχος, να μπορέσετε να πατήσετε καλύτερα και να δείτε με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί από ό,τι είδα το σύνθημά σας είναι να πάτε και πιο ψηλά ακόμα. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να δούμε, να εκμεταλλευτούμε τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, θα στήσουμε την καινούργια ομάδα που θέλουμε από το, ανάλογα με τις ελλείψεις που υπάρχουν και πιστεύω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής στους διοικούντες να μπορέσουν και αυτοί να βγάλουν σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και εσάς και στα παιδιά και στον χώρο του αθλητισμού. Να είστε καλά.